ιδιαίτερες εκδηλώσεις και ετοιμάζει για αυτές τις γιορτινές μέρες η Οδύσσια. Να μας αναφέρεις ποιες είναι αυτές. Αμέ, λοιπόν, όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, η Οδύσσια έχει επιμεληθεί ένα καταπληκτικό, έτσι, πρόγραμμα εκδηλώσεων στις 24, δηλαδή παραμονή Χριστουγέννων σήμερα, όπως και στις 31 παραμονή Πρωτοχρονιάς και στις 2 Ιανουαρίου. Θα είμαι εγώ με τον Γιώργο τον Πάπη και θα παίξουμε, δηλαδή θα αγγίξουμε ένα μεγάλο φάσμα ειδών, ξέρω εγώ, μουσικής, από ροκ, έντεχνο, μπαλάντες, blues, κάποιες διασκευές που κάνουμε, λαϊκό, ελαφρολαϊκό στο δεύτερο πρόγραμμα. Μετά στις 25, τη μέρα των Χριστουγέννων, θα είναι ο Γιώργος Σονταΐκος με τον κύριο Καβύρη, σε μια εκδήλωση που ονομάζεται Τραγούδια Κάλαντα Ψυχής Ταξίδια, με έτσι χορευτικούς ρυθμούς και σε ορκαστικό πνεύμα. Στις 26 και 27, Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, υποδεχόμαστε τον Στέφανο Κόκαλη από την Αθήνα, με μια έτσι αγαπημένη συλλογή από ελληνικά κομμάτια και προσαρμοσμένα φυσικά στο ερταστικό πνεύμα του νούμερο. Μετά την Παρασκευή, στις 1η Ιανουαρίου, δηλαδή την Πρωτοχρονιά. Και την Κυριακή. Και την Κυριακή. Και την Κυριακή το μεσημέρι. Α, δεν το είδα, συγγνώμη. Ναι, και την Κυριακή το μεσημέρι. Ο οποίος για όσους δεν τον έχουν δει, είναι εξαιρετικός performer, ίσως ο καλύτερος που έρχεται στην Ελλάδα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα απλά μουσικός. Είναι θεατράνθρωπος και κάνει μια εκπληκτική παράσταση που διαρκεί πάνω από 5 ώρες. Ξέρει, έχει αυτό, ας πούμε, που ξέρει πώς να διαβάζει τον κόσμο και δεν σε αφήνει με τίποτα να βαρεθείς. Λοιπόν, την ημέρα της Πρωτοχρονιάς έχουμε την Δέσποινα Τσουρού σε ένα πρόγραμμα που ονομάζει Ζωγραφίζοντας με Νότες. Παρασκευή 2 Ιανουαρίου πηγαίνουμε για πεζοπορία με τον Γιώργο Χαλάτση, μέσα από φωτογραφίες και PowerPoint θα μας ταξιδέψει στην Αμανή. Και το Σάββατο στις 3 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τον Μιχάλη τον Ατσάλη με την Ελένη του Μιχαλιού, η οποία έχει παίξει στην Απανεμιά και με τον Ιωαννίδη, αν δεν κάνω λάθος. Παίζει χρόνια στην Πουάτη, έπαιζε αρκετά χρόνια στην Πουάτη στην Πανεμιά. Την γνωστή είναι η Χιώτησα, βεβαίως, του Μιχαλίου του Φορμοδοτού, όπως και ο Μιχάλης ο Ατσάλης, δύο εξαιρετικοί μουσικοί, εξαιρετικά παιδιά που θα συμπράξουν για ένα πραγματικά εξαιρετικό πρόγραμμα που το ονομάζουν Δύο Κιθάρες, Δύο Φωνές. Και υπάρχουν και δύο προαιρετικές εκδηλώσεις, όχι προαιρετικές, που δεν τις έχεις σημειώσει εδώ στο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Δύο σφήνες, έτσι. Στην Οδύσσια προσπαθούμε να αναδείξουμε νέα παιδιά που ενδιαφέρονται, αγαπάνε μουσική. Υπάρχουν κάποια παιδιά λοιπόν, ο Στεφανίδης, ο Γιωργούλης, η Βούβουνα. Ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα και μάλλον θα μας το παρουσιάσουν την Κυριακή, προπαραμονή των φώτων, δηλαδή 4 του μήνα. Νομίζω ότι θα είναι έτοιμοι να μας παρουσιάσουν και είναι μεγάλη μας χαρά να δίνουμε βήμα σε νέα παιδιά. Και από αυτή την συνέντευξη τώρα να πούμε ότι πραγματικά όποιος ενδιαφέρεται και μπορεί να έρθει να μας βρει. Ο χώρος προσφέρεται, υπάρχει πιάνο, υπάρχει πλήρη ηχητική διακατάσταση, θα είναι χαρά μας. Είτε κάποια σχολεία να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις, είτε κάποιοι σύλλογοι, είτε κάποια παιδιά μεμονωμένα που θα ήθελαν να κάνουν μια εκδήλωση που να την δείσουν μουσικά, να έρθουν στον χώρο να πειραματιστούν, να μιλήσουν μαζί μας και να διαδικαστούν να το κάνουν. Είναι χαρά μας. Ωστόσο, εδώ δεν υποστηρίζουμε μόνο τη μουσική, έτσι. Και θέατρο, και χορό. Βέβαια, έχουμε κάνει εκδηλώσεις, έχουμε κάνει δύο θεατρικές. Δύο θεατρικά μονόπραχτα με τον εξαιρετικό τον Βασιλάκη. Το έργο του Χιώτη, του φίλου του Γιάννη Μακρυδάκη, Το Ήλιος με Δόντια, και την Ασκητική του Καζαντζάκη. Δύο εξαιρετικά έργα τα οποία θα έχουμε παρουσιάσει εδώ. Όπως έχουμε κάνει παρουσιάσεις βιβλίων, όπως έχουμε κάνει μια εξαιρετική βραδιά φλαμέγκο με τις
Είναι πραγματικά της Λίας της Μητροπούλου. Το όλο εγχείρημα και ο τρόπος σκέψης και η λογική της Οδύσσιας ήταν έτσι πρωτόγνωρη για τα δεδομένα της Χίου. Κατά πόσο ο κόσμος είχε ανταποκριθεί σε αυτό? Πιστεύω ότι για τον ένα χρόνο λειτουργίας του μαγαζιού πραγματικά η προσέλευση είναι πολύ ικανοποιητική. Το μαγαζί είναι ακόμα καινούριο, πολλοί δεν ξέρουν τι ακριβώς είναι η Οδύσσια, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος θα το αγκαλιάσει, γιατί είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι φρέσκο και επίσης είναι από εμάς για εμάς αυτό που λέμε. Δηλαδή είναι από παιδιά της Χίου, είναι πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ. Νομίζω δεν είπαμε για το τρίο Χίος. Μα το τρίο Χίος, 3η 30 Δεκεμβρίου. Είναι προπαραμονή λοιπόν, 30 Δεκεμβρίου. Δεκεμβρίου θα είναι εδώ το τρίο Χίος, η γνωστή αδερφή που πάρει ο Μανώλης ο Στάθης, ένα εξαιρετικό μουσικό σύνολο που έχει περάσει και τα στενά σύνορα της Χίου. Και πάμε. Τα είπαμε. Δεν τα είπαμε όλα, γιατί και άλλες έγινε. Αφού είπαμε. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά είναι μετά τις γιορτές. Ναι, πρέπει τα φώτα είναι γιορτές. Θα είναι μεγάλη μας χαρά που θα έχουμε εδώ, πρώτα απ' όλα την παραμονή των φώτων, θα είναι η Τζέννη Σπανούδη. Θα κάνει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στο χώρο. Μια εξαιρετική φωνή. Χιώτησα. Καλλιτέχνη, η οποία θα κάνει ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα για την Οδύσσια. Και τώρα την ημέρα των φώτων θα έχουμε ένα ολοήμερο γλέντι που θα... Κρητικό. Ακριβώς, που θα μας φέρει άρωμα Κρήτης. Στις Κρήτης τα νυχτά είναι ο τίτλος αυτής της μουσικογραφικής παράστασης. Θα έρθουν δύο εξαιρετικοί κρητικοί μουσικοί, Λιράρης και Λαοτιέρης. Ίσως από τους καλύτερους που διαθέτουμε και θα κάνουν ένα πρόγραμμα που πραγματικά, επειδή τους έχω δει, πραγματικά συνεπέρνει, γιατί ξεκινάει από το Ριζίτικο, φτάνει μέχρι τις Μαντινάδες, τις Κοντιλιές και τα Πεντοζάλια, χωρίς καθόλου να ξεφεύγει από το πραγματικά είναι η κριτική μουσική παράδοση, που είναι πραγματικά ένας πλούτος. Δεν πρέπει να χαθεί. Λοιπόν, όλοι οι κριτικοί και όσοι αγαπάνε την κριτική μουσική, γιατί βεβαίως δεν θα είναι μόνο κριτική μουσική εκείνη τη μέρα, τους καλούμε σε ένα ολοήμερο γλέντι την ημέρα των φώτων, μετά τη ρήψη του Σταυρού, λοιπόν, γύρω στις 1, θα ξεκινήσουμε, θα τελειώσουμε ό,τι ώρα αντέχουν, μέχρι ό,τι ώρα αντέχουν να χορεύουν. Και την άλλη μέρα, του Αγίου Γιάννιου, επίσης το βράδυ πια στις 10, θα έχουμε την επανάληψη του ίδιου προγράμματος. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 16 Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τον αγαπημένο και πολύ γνωστό πλέον σε εμάς Απόστολο Ρίζο, που έρχεται για τρίτη-τέταρτη φορά. Αγαπάει τον τόπο. Αυτή τη φορά όχι με τον Απόστολο Καλτσά, έρχεται με τον εξαιρετικό μπασίστα Θεόδωρο Κουέλη. Κοντραμπασίστα. Ναι, συγγνώμη. Και μας παρουσιάζει ένα project που ονομάζεται Minimals. Λέμε ότι θα είναι τελείως διαφορετικό το πρόγραμμα από αυτό που είδαν οι φίλοι μας όταν είχαν ξανάρθει στον Απόστολο Ρίζο, γιατί ξαναλέμε, είναι ένας από τους αγαπημένους της Οδύσσιας, αγαπημένος φίλος που μας στηρίζει και μας βοηθάει. Και θα είναι ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα αυτό που είδαν όσοι τον είχαν ακούσει. Λοιπόν, και στην Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24. Εδώ θα μιλήσουμε για κρασιά. Ναι, έχουμε μία διασυγνωσία. Θα έρθει στην Χίο ένας από τους πιο πολύ συζητημένους τα τελευταία χρόνια εινολόγος και εινοποιός, ο Άγγελος Νούλας, ο οποίος έχει εξαιρετικές διακρίσεις στο εξωτερικό, τα κρασιά του δηλαδή. Τα κρασιά του που το ονομάζει Διάλογος και πραγματικά πρωτοπορεί, κάνει ειδικές
εινοποιήσεις και βγάζει εξαιρετικά κρασιά σε μια πάρα πολύ καλή τιμή και γι' αυτό και έχει ξεχωρίσει όχι στο Πανελλήνιο και στο Πανελλήνιο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Άγγελος Ζούλας λοιπόν θα είναι εδώ την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24 Ιανουαρίου για τους φίλους του κρασιού και τους γάτες του κρασιού. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να μάθουν από τα εγκυρότερα χείλη, να ακούσουν τα εγκυρότερα χείλη αυτό που πρέπει να ξέρουν για το κρασί, για το ελληνικό κρασί, για τις ελληνικές ποικιλίες και για τους τρόπους συνοποίησης που ο ίδιος προτείνει και μας προσφέρει. Και τέλος την 5η 29 Ιανουαρίου στις 9.30 υποδεχόμαστε τον επίσης πολύ αγαπημένο Χιώτη Κώστα Παρίση. Έγινε Χιώτης γιατί έγινε ένα σπίτι της Κώστας. Ναι. Και την αγαπάει πολύ τη Χιώτη. Ναι. Και ο οποίος θα μας τραγουδήσει πολύ γνωστά τραγούδια από τις συνεργασίες του με τη Μελίνα Καρνά, τον Γιάννη Χαρούλη, τον Χάρη Κατσιμίχα, τα υπόγεια ρεύματα. Ναι, αυτά. Ξένα. Ναι. Εξαιρετικός κοστής, όπως πάντα. Να πούμε ότι ο χώρος είναι ανοιχτός από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ και προσφέρουμε βεβαίως και καφέ. Η ειδικότητά μας είναι το κρασί, αλλά η Χιώτης παράγει και ούζο και τσίπουρο. Λοιπόν, η κάβα μας είναι εξαιρετική και μπορούν όσοι θέλουν να έρθουν να δουν και να γνωρίσουν, αλλά να γευθούν και κρασιά γιατί δίνουμε πάρα πολλά κρασιά σε ποτήρι. Τις γιορτινές ημέρες καλούμε τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει και σαμπάνια, και μάλιστα μια εξαιρετική σαμπάνια, η οποία είναι ελληνική σαμπάνια από Μοσχοφύλερο, Αμαλία Μπρουτ, γιατί πάνω απ' όλα εμείς που θέλουμε πραγματικά να προωθήσουμε και τα χιακά αλλά και τα ελληνικά προϊόντα τα οποία πραγματικά αξίζουν και είναι στον ανταγωνισμό πολλές φορές είναι πολύ καλύτερα του ανταγωνισμού. Να είμαστε όλοι καλά. Γιορτές. Και να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες μέσα από ένα χαμόγελο, μέσα από μια έκφραση μουσική. Και με ένα μακάρι μου, δεν θα είναι και τα μακάρι. Όπως δηλαδή.